Διορίζονται από εδώ και πέρα πορεία των κινητοποιήσεων. Εάν μέχρι την Τετάρτη δεν καταβληθούν τα δεδουλευμένα τους και δεν καθίσουν τα συναρμόδια Υπουργεία στο τραπέζι του διαλόγου μαζί με τη διοίκηση του ΑΣΤ να βρεθεί η χρυσή τομή ώστε να σταματήσει αυτή η γάγρινα του Οργανισμού Αστικής Συγκοινωνίας για όλο τον νομό Θεσσαλονίκης και από την άλλη πλευρά και οι εργαζόμενοι να πληρώνονται κανονικά, από την Πέμπτη ο κύριος Υπουργός Μεταφορών με την απόφαση του τραβάει χειρόφρονο στα λεωφορεία. Δεν πάει άλλο, φτάνει πια. Δεν εμπέζονται άλλο οι εργαζόμενοι, ούτε και οι πολίτες του νομού Θεσσαλονίκης. Κάποια στιγμή πρέπει να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου, ώστε πραγματικά να γίνει πράξη αυτά τα οποία συμφωνήσαμε και αυτά τα οποία πρέπει να κάνει ο κύριος Υπουργός Μεταφορών. Δεν μπορεί να καταργεί τους νόμους. Δηλαδή, 5-6 ώρα το πρωί δεν θα έχουμε λεωφορεία, αν δεν βρεθεί λύση μέχρι την Τετάρτη αργά το βράδυ, αυτό λέτε. Ακριβώς.